Όχι. Άλλοι πολίτες του νοσοκομείου Αγίου Σάβα στην αγνωστή εταιρεία πριν από 1,5 χρόνο, πριν πεθάνει. Έχει πεθάνει. Είπε ότι του πήρε ο εξάδελφός του τη δίνηση τότε ιατρικής, μετά αιματολόγος και διευκολύτης, που ο δρόμος βρίσκεται στα νοτοδεσία απέναντι από το νοσοκομείο, ότι του πήρε πάνω από 200 στρατιώτες να τους εξετάσει χωρίς να του αναφέρει τον λόγο. Τους οποίους και εξέτασε και όσους βρήκε γερούς, καθίταν στην κατάσταση και πήγαν. Θα γινόταν η επικοινωνία μετά την πρώτη κατάσταση στην περιοχή κάτω αετός. Βεβαίως μου το είπε πρώτο χέρι αυτός που θα έκανε την επικοινωνία, Σπύρος Τσανκαράκης, υπάλληλος εν ζωή στο υγειονομικό κέντρο και πατέρας της διευθυντρίας του Δημοσίου Βιβλιοθήκης, με φακό. Ώρα περίπου που θα είχε γίνει πλήρως η εγκατάσταση, ταχύτατα το βράδυ, και ματέως περίμενε αυτός, παρόλα τα σήματα που έκανε, απάντηση και δεν έλαβε καμία απάντηση. Αυτά μπορεί να βρεθούν στοιχεία από τις χώρες του ή δεν ξέρω από πού άλλο. Πάντως αυτός ο ίδιος μου το είπε, που θα χειριζόταν το μηχάνημα του φακού από το παλαιό φρούριο. Όταν έγινε η επίθεση και η μάχη αυτή με τους Ιταλούς, εσείς πού βρισκόσαστε, σε ποια περιοχή μένατε? Έμενα στην Άνω Λευκύμη και παρακολουθούσαμε τις μάχες που γινόταν απέναντι και συγχρόνως ακούγαμε τον σταθμό του τηλεφώνου της Οικουμενίτσας να μιλάνε Ιταλικά, γιατί οι υπάλληλοι του τηλεφωνίου είχαν αφήσει συνδεδεμένο, χωρίς να το ξέρουν αυτό οι Ιταλοί, το τηλέφωνο, το Ουμενίτσα στο τηλεφωνικό κέντρο με τη Λευκύμη. Και ακούγαμε διαδικές που δίνανε Ιταλικά φυσικά. Αλλά δεν το ξέρανε Ιταλοί, φαίνεται. Φαίνεται, ασφαλώς που μιλούσαν αυτοί. Ήταν τηλεφωνικό κέντρο και όλες οι ομιλίες ερχόταν στη Λευκύμη, τις οποίες παρακολουθούσαν από το τηλεφωνείο. Τι είχατε ακούσει τότε? Ήταν διάφορες φήμες. Πρώτα-πρώτα ότι ένας με τον Όρμο δήλωσε τη θέση τους εν αγνία των Ιταλών, που ήταν αρκετοί Ιταλοί απάνω, που περνούσαν για να πάνε προς την Μπάργα, όπου ήδη είχαν φτάσει οι Ιταλοί την εποχή εκείνη. Φυσικά δεν ήταν μπήκαν στην Πάρα, ούτε ιδέα δηλαδή, διωχθήκανε και ο Καλαμάς ήταν η κυρία βάση αντεπιθέσεως των Ελλήνων, που δεν ήταν κρυμμένοι, τους αφήκαν να περάσουν να τους κάνουν επίθεση. Εν μεταξύ ήταν όσο σκοτώθηκε και ένας συγγενής του πεθερού μου, του Καλονά, Παπαγεωργίου, από την Βρέβεσα στο Καλαμά, μετά από λίγες μέρες όμως. Όσο δε αναφορά για την ιστορία όλη αυτή της αποτυχίας, πρώτα να πω ότι ήταν η πρώτη που γίνηκε παγκοσμίως απόφαση στα μετώπιση του εχθρού. Πρώτο. Δεύτερο, ποιος τη σκέφτηκε και από πού γίνηκε η επιτελικό σχέδιο, δεν το ξέρω φυσικά, ούτε το έμαθα ποτέ, παρότι επίμονα ρωτούσα διαχώρους. Άρα φαίνεται ήταν πολύ απόρριτη και πολύ μικρός αριθμός αυτών που γνωρίζαν την απόφαση. Φυσικά δεν την γνωρίσανε, σε κάνει και μου πήγανε. Ξέρανε ότι θα πάνε κάπου, αλλά πού θα πηγαίνουν και γιατί θα πηγαίνουν δεν το ξέρανε οι άλλοι, θα πενώ για τους απλούς στρατιώτες. Ο απάνω βρισκόταν και δεν είχαν ετοιμαστεί ακόμα η κατάσταση, γι' αυτό δεν βρίσκε τα φωτεινά σήματα που πρέπει να δώσουν στο παλαιό φρούριο. Όταν πλέον γίνει και γνωστή η θέση τους από τον Όρμο που έριξαν οι δικοί μας, ασφαλώς χωρίς την έγκριση των ανωτέρων τους, κάποιους στρατιώτες, και βρεθήκανε περικυκλωμένοι από τους Ιταλούς, από κάτω ήταν η θάλασσα, τα καΐκια επόμενο και σωστό ήταν να έχουν φύγει και ήταν νύχτα ψαρμένα στο Μαντούκι, όπου έκανε
γίνει και η απόβαση, η εκκίνηση για την απόβαση. Τώρα, λεπτομέρειες πολλά λεφθήκανε, πολλές διαδόσεις ήτανε, σε εκείνο, σε εκείνο, σε άλλο. Ζήτημα είναι ότι θυσιαστήκαν αρκετοί μεταξύ των άλλων. Εκεί τραυματίστηκε και ένας γιατρός από την Δευτήμη, επιστρατευμένος, ο Βλάσης, Μητιάδης Βλάσης, ο οποίος πέθανε στο νοσοκομείο της, τον Αγίου Σαράντα. Ιταλικό, δηλαδή, από κάτω 1940. Από την περίοδο εκείνη δραπέτευσε κάποιος, όπως πιθανόν να λέγεται, Κατσαρός, δεν είχαμε και καλά, πάντως σε ειδικογραφία, βρίσκεται στο τακτικό στρατοδικείο των Ιωνενίων την περίοδο 1945-1946. Και το έχουν, δεν έχει καταστραφεί το ακίνητο, θα υπάρχει και η δημογραφία. Ξεδικά με εκείνον που δραπέτευσε και για τους λόγους που δραπέτευσε, στη συμπεριφορά, εγώ ήμουν ένα πραγματογνώμα και η δική μου άποψη ήταν ότι είχε πανικοβληθεί, επειδή είχε εγκλειστεί σε μήνα και βγήκε κάποια στιγμή να βγει, πήρε μια βράκα και πέρασε απέναντι. Εκείνες τις μέρες περίπου, πριν μετά, δεν θυμάμαι, πάντως όχι την ίδια μέρα. Και αθώθηκε, δεν υπήρχε πρόβλημα δηλαδή να καταδικαστεί, γιατί στο στρατόπεδο που ήταν στην Ιταλία, ήξερε ότι έχουν και ραδιόφωνα κλπ, ήξερε τις επαφές που κάνουν με Ιταλούς αντιστασιακούς και δεν μεταδώσει τίποτα και το μεταχειριζόταν οι άλλοι, παρότι ξέραν την ιστορία της τραπεδεύσεως, γιατί είχαν συζητηθεί άλλοι πριν, άλλοι μετά. Και στο ίδιο στρατόπεδο πάντα γύρω σκουλιάζουν και δεν είχαν καμία απουσία ότι έφυγε επειδή ήταν καταστροφή. Έφυγε επειδή πανικοβλήθηκε. Και αναφέρω παράδειγμα πανικοβλημένο, μιανό που πιάνει πολυκατοικία, σε μια πολυκατοικία 7 όροφη, πιάνει φωτιά ο δεύτερος όροφος, ξέρει ότι δεν μπορεί να καθίσει τη σκάλα και φυσικά το παράθυρο που θα προκειμένου να καεί ή αυτό συγκεκριμένα να εξαιρεστεί χωρίς λόγο που φοβόταν, επί απέναντι. Τι από γίνει και δεν ξέρω τι μετά, ούτε ρώτησε ούτε εμάδα. Η πραγματογνωσία που έκανα είναι κατατεθειμένη στο στρατοδικείο και από ό,τι θυμάμαι ήταν με διάφορα γιατί ήξερα, γιατί τελικά κάποια μικρή πήρε συμβατική, πολύ δομινόν τίποτα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Το στρατοδικείο ήταν εγωγικό εναντίον του, παρότι ο βασιλικός επίτροπος επρότεινε την καταδίκη του σε θάνατο χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία. Κάτι αοριστείες ήταν, συγκεκριμένα δεν πήρε. Το δικαστήριο αυτό πότε έγινε, ακριβώς? Όταν υπηρετούσα εγώ στα Γιάννηνα στο νοσοκομείο. Μετά, 47, έφυγε από τα Γιάννηνα. Υπηρέτησα στη μονάδα έξω. Ο κύριος Κατσαρός τι δουλειά έκανε τότε? Από ό,τι θυμάμαι ήταν δάσκαλος. Από ό,τι θυμάμαι είχε λεχθεί ότι ήταν δάσκαλος. Πιο ακριβώς από τις Σινιές ήταν, δεν το θυμάμαι. Ασφαλώς ήταν, αν κοιτάξει κανείς, οι δικογραφίες δεν καταστρέφονται κατά κανόνα, παραμένουν ως αρχείο γενικά των δικαστηρίων και των στρατοδικείων ασφαλώς θα υπάρχει. Τώρα που υπάρχει στο επιτελείο, υπάρχει στα Γιάννενα, κάπου θα υπάρχει πολύ δύσκολο. Ο κατηγορούμενος πώς αντέδρασε όταν άκουσε την αρχική ποινή? Το θυμάμαι πολύ καλά ότι σηκώθηκε ορθώς, είχα μια στροφή και έπεσε κάτω. Ο πατέρας του πώς αντέδρασε? Εκτυπούσε το κεφάλι του. Συντοπίτης ήταν εξαιρετικός Κοριανός του, γνωστός του, που το ανέφερε μετά τον πόλεμο ότι είχε δραπετεύσει γιατί είχε ξεχαστεί η υπόθεση αυτή. Αμέσως μετά τον πόλεμο απελευθερωθήκαμε, βέβαια όπως είναι γνωστό, το 1944. Η αναφορά γίνηκε από μια αναφορά, όπως είπαμε πριν, κάποιους συγγενούς του συντοπίτη, δεν ξέρω ποιον νου, είναι γραμμένο στη δημογραφία πάντως. Και το όνομα αυτού που είχαμε την αναφορά. Και εποχαιωτικά που ήταν κρατούμενος και δραπέτες και πήγε απέναντι στους Ιταλούς, να σχεδόν πολλά πράγματα τα οποία όμως
το στρατοκείο που θυμάμαι δεν το δημόσιο. Για αποδοσία σε ένα. Η επιχείρηση είχε θετικά αποτελέσματα. Βεβαίως. Όχι καλά αποτελέσματα, θετικά, αλλά καλά αποτελέσματα. Γιατί οι Ιταλοί ξαφνιαστήκανε από την επίθεση και ναι μεν σκοτώσανε, πιάσανε μαλλό τους, σταματήσανε ή προλάβανε άλλοι και φύγανε προς την Οικουμενίτσα. Σημασία έχει ότι αμέσως διετάχθη οπισθοχώρησης όλων των τμήματων που βρισκόταν κάτω από τον Καλαμά. Αμέσως την ίδια εβδομάδα οπισθοχωρήσαν και πλέον στην Οικουμενίτσα ακούγαμε από το τηλέφωνο Έλληνες και Ιταλικά σταματήσανε. Άρα είχαν φτάσει μέχρι την Πάργα, είχατε πει προηγουμένως. Όχι μέσα στην Πάργα. Πριν την Πάργα. Όχι μέσα στην Πάργα, από Θεού. Στα βουνά, νότια από το Αγουμένισσα. Μεταξύ, στο Μαργαρίτη κάπου εκεί, περίπου. Πριν από την Πάργα. Ο αγώνας αυτός αναγνωρίστηκε από τους άλλους. Επίσημα, από ό,τι ξέρω, όχι. Δεν έχει αναγνωριστεί επίσημα ούτε από δημοσιογραφικά, ούτε από κεκυραίους δημοσιογράφους, ούτε και κανένα βιβλίο αναφέρει αυτή την δίνη. Ίσως το αναφέρει ο Παπάγος. Πάντως είχε μεγάλη επιτυχία. Στην αποτυχία του, της απόβασης του αποσπάσματος, δηλαδή, είχε μεγάλη επιτυχία γιατί το επιτελείο το Ιταλικό διέταξε αμέσως οπισθοχώρηση ολόκληρη πίσω από τον Καλαμά. Και η μάχη γινόταν πλέον μετά τον Καλαμά. Και εκεί είναι που έδρασε κυρίως, να πω κάτι, με την περίοδο εκείνη, η διλοχία του Σπύρου, του ιδιαίτερα, τη διλοχία του Τριβιζά, η οποία έδρασε πραγματικά καταπληκτικά. Ήταν μια διλοχία, όχι στάσιμη, ήταν διλοχία πολυβόρων, αλλά κινητή. Επήγαινε σε όποιο επικίνδυνο σημείο ήταν, αμέσως και ενεργούσε δραστικά. Και ήταν ο φόβος και δρόμος των Ιταλών σε το μέτωπο, το παραλιακό, που ιδιάζουμε από Γιάννα μέχρι Οικουμενίτσα. Είχε μεταφορικά μέσα και με τα ποδάρια του στα ύδατα. Και αυτή ευθυνώθηκε πάλι από την περιοχή των Ιωαννίνων μέσα και χτύπησε και τους Ιταλούς που οπισθοχωρούσαν και αυτή ήταν που βοήθησε το πέρασμα του Καλαμά. Γιατί τους χτυπήσανε το πέρασμα του Καλαμά. Μάλιστα τότε σε αναφερόταν και η ιστορία ότι έπεσε μια κανονιά στο καζάνι που έκανε διανομή. Δεν ήταν φυσικά από τη διοχή του Τριζά του Σπύρου, αλλά ήταν η ευστοχία των αξιωματικών που διηγούσαν τα κανόνια, τα ορυβατικά, μικρά κανονάκια ήταν, που είχαν παρατηρητές βολής στην πρώτη γραμμή. Και είχαμε και πολλές απώλειες αξιωματικών του προεδρικού που είναι συνήθως λιγότερες από του πεζικού. Γιατί ήταν στην πρώτη γραμμή. Μεταξύ των άλλων ήταν ένα φοβερό πράγμα για τους Έλληνες που περάσανε ένα παραπόταμο του μεγάλου ποταμού ΑΟΟΥ. Αρχίζει από τον Κοριτσά, βόρεια από την Κοριτσά, όχι την Κοριτσά, από τη μεριά εδώ, Τερβένη, Κόντσα. Από την περιοχή της Κόντσας είναι ελληνικός και λέει ΔΑΟΣ, αυτή ήταν κάπως αλλιώς. Παραπόταμος μεγάλος αυτονού, το περάσανε ένας κορυβώντας και δεμένος με σκηνή απέναντι και το ρεύμα ήταν φοβερό και είχαν ρίξει με κάποιο άγκιστρο ένα σκηνή απέναντι, πέρασε ο ένας, έδεσε καλά το σκηνή και από το σκηνή κρεμασμένοι με καρούλι, είχαν ένα καρούλι, επεράσαν όλοι απέναντι, μισό γύμνη φυσικά. Τα πράγματα τους είχαν βάλει εκεί πέρα. Οι Ιταλοί τους περιμένανε να περάσουν το ποτάμι και αφού τους αφήσαν και περιμένανε, τους άρχισαν να τους χτυπάνε και πρόλαβε η διλοχία του Τριζά και τους χτύπησε τους Ιταλούς στα μετώπιστα και τους υποχρέωσε να μην πιάσει ούτε ένα αιχμάλωτο από αυτούς που περάσαν απέναντι. Ενώ στην αρχή τους χτύπησαν
πάρα πολύ ικανή. Αλλά γενικά στο μέτωπο, για ένα κέντρο δηλαδή, και η διδοχή αυτή, κέντρο και θαλάσσιος, οικουμενίτσιος, πλέον είχαμε φτάσει Αγίου 40 και Αγιώκαστρο, εκείνη το αυτή, στο πέρανο του ποταμού γίνεται κάτω από το Ιερόκαστρο. Στη διλοχία αυτή ήταν πολύ Κερκυραίοι, στη διλοχία του... Πάντως όχι, η διλοχία ήταν γενικά διλοχία από... περισσότερο από εθελοντές ήταν διλοχία, δηλαδή, και φυσικά είχαν περάσει με χαρτιά ευσοχίας και παλικαριάς. Ήταν πολυβόλοι, ήταν κυρίως πολλά πολυβόλοι, δεν ήταν απλά όπλα. Και την εποχή εκείνη τα πολυβόλα ήταν και λίγα, δεν ήταν πολλά τα πολυβόλα. Πάντως όμως έδρασε, αυτό μου το έμαθα όταν ερχόμουν από τα Τύρανα με εκδρομή και μου το είπε ένας που είχε λάβει μέρος σαν την απόφαση ότι αν δεν ήταν ο Τριβιζάς, ένας λόγος ήταν πέρασε και μας αφήνανε και περνούσαμε, λέει, και περνούσαν και καμαρώσαμε εμείς που περάσαμε σαν απέναντι όχι. Και τότε σ' άρχισαν να χτυπάνε, αλλά πολύ σύντομα, σε σύντομο διάρκεια, πριν προλάβουν να μας πιάσουν οι φορολόγοι ή να μας σκοτώσουν, έφτασε η πολυβόρα και όταν ακούσαν αυτοί οι Ιταλοί πολλά πολυβόρα να χτυπάνε, καταλάβανε ότι ήταν το Τριβιζά και οπισθοχωρήσανε και βόηθησε αυτή η επέμβαση του Τριβιζά την απελευθέρωση του Αγιοκάστου. Γιατί ήταν η απόβαση στο ποσόρο του Λατζίδη, παρότι δεν είχε τοπική επιτυχία, είχε όμως επιτυχία γενικά στην επίθεση των Ιταλών. Γιατί φοβούμενοι οι Ιταλοί άλλον αντιεσφαρμό ή άλλη επίθεση, θα μετώπισαν, αναγκαστήκαν και προσεχωρήσαν στο Καλαμά, όπου εκεί κυρίως έδρασε η διδοχεία φύλου Τριβιζά, Συνταγματάρχη. Είναι για κυρίως ο Τριβιζάς και κατάγεται όπως όλοι οι Τριβιζάδες από τον αγρό, καταγωγή του. Δεν ήταν όμως μόνο η διδοχεία εκεί πέρα που έδρασε, αλλά έδρασε και για την απελευθέρωση του Αγιοκάστρου. Γιατί οι Ιταλοί είχαν καλή άμυνα και όταν περάσαν το παραπόταμο του Αόγωτο με ένα μεγάλο βρύνο, νομίζω που το λένε, τους αφήσαν να περάσουν για το Αγιοκάστρο και άρχισαν να τους συμβάνε. Όταν όμως πολύ γλύωρα φάνηκε η διδοχεία και ακούσαν οι Ιταλοί να θρύψουν τα πολυβόλα της διδοχείας, φύγανε και πιστοχωρήσανε προς το Τεπελένι. Τεπελένι το οποίο είναι μια τοποθεσία, όχι πολύ οχυρή, αλλά την οχυρώσανε, να το πούμε καθαρά δηλαδή, από τις παρελάσεις που κάνανε στο Αγιοκάστρο. Ενώ έπρεπε να προχωρήσουν να το πιάσουν το Τεπελένι, έκαναν παρελάσεις στις νίκες που πήγαν στο Αγιοκάστρο. Εκεί είναι άλλη ιστορία. Τότε 62 χρόνια ακριβώς. Τι θα περιμένατε από εμάς να κάνουμε προκειμένου αυτός αγώνας να αναδειχθεί όσο δυνατό καλύτερα, όχι μόνο στην Κέρκυρα, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο? Βεβαίως δεν γίνεται ζήτημα ότι είναι η πρώτη απόβαση στα μετώπιστε και η επίδραση που είχε του ευνηδιασμού στα μετώπιστε του στρατεύματος, τα οποία θεωρούνται ασφαλή. Δεν περιμέναν αυτοί όλοι μιας να αφιπιώνται ή μάλλον να αρχίσουν να αφιπιώνται. Θα με το πει ένα όνομα να χάρισε. Αλλά εκνηδίασε τους Ιταλούς και αναγκαστήκανε και αποσυρθήκανε βόρεια από τον Καλαμά και συγχρόνως άρχισε και μεγάλη αντεπίθεση η οποία είχε οργανωθεί στο οροπέδιο των Ιαννίνων προς το Καρπάκι και από το Καρπάκι πλέον εξεδιώθησαν από τα σύνορα και σιγά σιγά προχωρήσανε από μια μεριά μέχρι το Πόραδες και από την άλλη μεριά μέχρι πριν από το Τεπελένι ένα χωριουδάκι το οποίο εκεί ήταν που είχαν πάει και τα περισσότερα πυροβολήματα οι δικοί μας. Όταν πέρασα εγώ από εκεί πέρα μετά από πολλά χρόνια ως τουρίστας έτυχε στρατιώτες που υπηρετούσαν στο χωριουδάκι και άλλοι στρατιώτες από τον Πόραδες, Κοριτσά να λένε ήταν παλιοί πολεμιστές. Εγώ υπηρετούσα τότε, αλλά υπηρετούσα φυσικά στο νοσοκομείο. Σαν γιατρός ήμουν και μάλιστα και γύμναστος. Και
Λέγανε, ας πούμε, ήμουν εδώ, ήμουν εκεί. Η επιτυχία όμως, η πρώτη, η μεγάλη, ήταν αυτή. Πρώτα-πρώτα πρέπει να γραφτεί ένα βιβλίο, να γίνει οπωσδήποτε μια ταινία με το μέρος αυτό και συγχρόνως και ο τρόπος και τα αποτελέσματα που είχε.